Και αν θες να μου περιγράφεις στα ελληνικά τι κάνετε, για να τα βάλω μετά στο... Θα κόψουμε το κρέας. Το κρέας είναι μικρό, πολύ μικρό, λέει. Θέλω αυτό να το χτυπήσεις, να μην το χωρίσει. Πρέπει να έχει κόκαλο το κάθε κομμάτι. Καλά, εδώ να το κάνει κάποιος, θα το κόψει το χασάπι που να μην χρειάζεται να έχει τόσα. Οπότε γίνεται και αρνί. Ναι, και αρνί. Απλά να είναι, κομμένο σε μικρά κομμάτια, σπασμένα τα πλευρά. Αυτό λέω, επειδή είναι θα μικρό. Μιλήσω. Άμα είναι αρνί όμως το κόβεις μικρό. Ναι, αυτό τώρα επειδή είναι μικρό σαν ζώο μένει... Εσύ όπως θες το περιγράφεις, αλλά το καλό τσιγαριαστό πρέπει να έχει, πρέπει να έχουν όλα τα κομμάτια κόκαλο. Πλύνουμε καλά το κρέας μας. Και ό,τι μυστικά έχει η συνταγή αυτή, θα μου τα λες κιόλας. Δεν έχει τίποτα, είναι πάρα πολύ απλό. Το μόνο μυστικό αυτής της συνταγής είναι ότι θέλει και αυτή σιγανό ψήσιμο. Οπότε, ανάλογα με το... Δεν μπορούμε να πούμε ακριβή χρόνο, μας γίνει γρήγορα γιατί είναι μικρό το κρέας. Αν το κάνει με πιο μεγάλο κρέας, θέλει περισσότερο ώρα στο ψήσιμο. Το είχαμε πλύνει μία φορά πριν το κόψουμε, αλλά τώρα επειδή πιάσαμε, κάναμε, δείξαμε, έχει κατεβάσει και ματάκι. Καλό είναι να το ξαναπλύνουμε άλλη μία φορά. Άμα είμαι στη μέση. Παίρνουμε την κατσαρόλα. Θέλει πλατή σκεύος και να μπουν τα κομματάκια. Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τώρα στο τσιγαριαστό που είναι σε χαμηλή θερμοκρασία ότι έχει αρχίσει και κατεβάζει σιγά σιγά το κρέας στα ζουμάκια του. Είναι και αυτό που θέλουμε. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε τίποτα. Θέλει απλά λίγο χρόνο. Το ξεχνάμε. Όσο ακόμα δεν έχουμε βάλει το λάδι και το κρέας δεν είναι πολύ μαλακό, μπορούμε να κάνουμε αυτό με την κουτάλα. Μετά όταν δεν έχει μαλακό στο κρέας, θέλει πολύ προσοχή γιατί θα το διαλύσουμε. Το φέρνουμε, το γυρίζουμε λίγο. Βλέπουμε ότι έχει κατεβάσει ζουμάκι ωραίο. Όμως θέλει ακόμα ψήσιμο. Ξανακλείνουμε εδώ το καπάκι και το αφήνουμε. Πρέπει όταν το τσιμπάμε έτσι το κρέας να έχει μαλακός. Να έχει σχεδόν ψηθεί και συνήθως έχει πιει και το ζουμί όταν είναι έτοιμο. Το τσιγαριαστό μας το τσιμπάμε τώρα με το πιρουνάκι και βλέπουμε ότι έχει αρκετό ζουμί ακόμα η κατσαρόλα μας. Και το κρέας είναι μισοψημένο, οπότε έχουμε ανεβάσει τη θερμοκρασία παραπάνω, όχι στο τέρμα πάλι. Γιατί μέχρι να απορροφήσει τα υγρά θα είναι έτοιμο να μείνει μόνο με το λάδι να χαμηλώσουμε. Το βάζουμε λοιπόν, το έχω στο 7, ίσως το πάω και στο 8. Το τσεκάρω και βλέπω. Το ξανακλείνω. Λοιπόν, τσιμπάμε το κρεατάκι μας και έχει μαλακώσει. Οπότε τώρα έχουμε ανεβάσει τη θερμοκρασία στο 8. Και αφήνουμε την κατσαρόλα ανοιχτή, θέλουμε να φύγει το ζουμάκι, να το πιει, να εξαπνιστεί και θα μείνει στο λάδι, το οποίο και θα τσιγαριστεί στο τέλος μέσα στο λαδάκι και θα προσθέσουμε και λίγο λεμονάκι και εκεί θα τσεκάρουμε και το αλάτι, αν χρειάζεται λίγο παραπάνω, ρίχνουμε. Καλή θερμοκρασία που το έχουμε κατεβάσει. Θα πίνουμε το τσιγάρο να τσιγαριστεί τώρα. Ωστόσο εγώ ακόμα λίγο, επειδή είναι πολύ το κρέας, αν το κρέας δεν ήταν τόσο πολύ δεν θα βάζαμε λαδάκι, μας αρκούσε λίγο για να τσιγαριστεί. Αυτό τώρα επειδή είναι περισσότερο, θα βάλω λίγο παραπάνω λάδι για να μην χρειαστεί να το γυρίσω πολλές φορές και το σπάσω τα κομμάτια. Γιατί είναι ήδη ψημένο. Όμως τώρα όταν θα τσιγαριστεί το λιπάκι που φαίνεται θα γίνει ροδοκό και το κρεμμένο. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στο βίντεο, παιδιά. Πρέπει να μας εμπιστευτούν να λέει ότι είναι δεν το αγγίζουμε το κρέα. Ναι, όχι, πρέπει να ρωτήσει τα κομμάτια του κάτω, ώστε να. Γι' αυτό λέω ότι αν ήταν λιγότερο το κρέας εδώ, σε αυτό το σκέλος του, θα είχε λίγο λιγότερο κρέας, ώστε ο κάθε κομμάτι να κουβάει σε λίγο λαδάκι. Έτσι θα τσιγαριστεί πιο γρήγορα. Είναι μεζές.
βάλεις στη μέση, έχεις και κάποιο άλλο και το κάνεις αντιστοιχό. Τώρα, αν θες αυτό να είναι το κύριο σου πιάτο, θα βάλεις δύο κατσαρόλες, αναγκαστικά. Μην φοβάστε αν το κρεατάκι αισθανθείτε ότι αρχίζει και πιάνει λίγο στο λαδάκι. Θα πιάσει λίγο στο λαδάκι, έτσι θα τσιγαρίσει το μαγιάζι. Γι' αυτό λέμε ότι η φωτιά τόσο ώστε να τσιγαρίζεται, χωρίς. Thank you.
εδώ, εμείς το γυρνάμε τώρα πολλές φορές, είπαμε, λόγω του σκεύους. Μην το φοβάστε, αν δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, να είστε από πάνω να το γυρνάτε, θα βάλετε τα κομματάκια, όπως είπαμε, κάτι κομμάτι να κουμπάει κάτω, τους ώστε δεν χρειάζεται. Το ροδίζεις από μια μεριά, το γυρνάς από την άλλη και είναι έτοιμο. Εμείς θα πειραγιστούμε λίγο παραπάνω. Εδώ είναι και μικρό, έχει λιώσει. Το χρώμα είναι τώρα. Ναι, λίγο χρώμα. Άλλος δεν το θέλει να είναι πολύ ξεροψημένο. Σε αυτό το σημείο ένας ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει να είναι πολύ ξεροψημένο είναι έτοιμο. Έχει ψηθεί, έχει τη γεύση του. Ειδικά αν, αν είναι τώρα λίγο πιο μεγάλο το κρέας και έχει λίπος, καλό είναι να το τσιγαριστεί λίγο παραπάνω. Εμάς τα θέλουμε λίγο πιο... Οπότε το αφήνουμε. Αλλά σε αυτό το σημείο κάποιος θα μπορεί άνετα, δεν έχει λίπος το κρέας, μας είναι έτοιμο. Τσιγαριαστό μας είναι έτοιμο. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να το σβήσουμε και να το σερβίρουμε σε λίγο, να αφήσουμε λίγο έτσι να ηρεμήσει που λέμε το κρέας.
το βλέπετε ότι το κρεατάκι έχει πιάσει κάτω. Μην το φοβάστε, έτσι πρέπει να έχει πιάσει κάτω. Ωραία. Έτοιμο.